Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και ο νέος με τα δώρα, με πάμπολα τα του αζά. Καλή χρονιά, καλά τα του, καλή χρονιά, καλά τα του, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ευτυχώς που έγινα τατουατζής. Έλα εδώ μικροφωνάκι μου, έλα εδώ αγάπη μου, γιατί μου κάνεις τέτοια. Ωραία. Φεύγει μια καινούρια χρονιά. Καινούρια. Είναι μέρες γιορτινές, μέρες χαρούμενες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλα τα καλά του κόσμου. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, αν δεν το καταλάβατε. Γυρίζουμε εποχή, μια καινούρια δεκαετία μπαίνει στη ζωή μας. Το 2020 έως το 2030. Wow! Μικρός μου φανταζόταν σαν μια διαστημική εποχή που θα έχουμε hoverboard και θα πετάμε στο διάστημα. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι έτσι, αλλά έχουμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να σκεφτούμε και να θυμηθούμε από την δεκαετία που μας πέρασε. Για μένα είναι πραγματικά ευλογημένη. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως γιατί παντρεύτηκα την πιο όμορφη γυναίκα που αγαπώ και λατρεύω στη ζωή μου, την Κωνσταντία, τη γυναίκα μου. Και μαζί φέραμε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά, τον Αντώνη και την Αναστασία, που τους λατρεύω. Ο μπαμπάς σας αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, τα διδυμάκια μου. Ξέρω ότι με βλέπετε, μαζί παρακολουθούμε κάθε βίντεο που φτιάχνω και δεν σας κρύβω ότι είναι οι πρώτοι που βλέπουν τα βίντεο πριν τα δείτε εσείς. Υπέροχα παιδιά, τα οποία τους εύχομαι η καινούρια δεκαετία που ξημερώνει να τους βρει πάντα δυνατούς, να είναι χαρούμενοι, να λαμβάνουν πολύ αγάπη από τους γονείς τους και γενικά να είναι καλότυχα στη ζωή τους. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια καταφέραμε εγώ και η γυναίκα μου να χτίσουμε τη δική μας φωλίτσα. Φυσικά με τη βοήθεια των πολύ κοντινών μας προσώπων. Ξέρετε ποιοι είστε. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ ευγνώμων, γιατί μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια ασχολήθηκα με το επάγγελμα που πραγματικά αγαπάω και λατρεύω. Τα τατουάζ. Μία δουλειά η οποία με γέμισε πραγματικά στην καρδιά μου και δεν σας κρύβω ότι μου δίνει δύναμη να συνεχίζω, να προσπαθώ, να βελτιώνομαι και να δίνω στον κόσμο αυτό που θέλει και πολλές φορές κάτι παραπάνω. Μέσα από τη δουλειά μου έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα με τα οποία θεωρώ ότι έχουμε γίνει και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλία σας, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου και εύχομαι πραγματικά η καινούργια δεκαετία να σας βρει δυνατούς, ενθουσιασμένους, χαρούμενους. Τώρα γιατί ταρλάζω δεν ξέρω, μου αρέσει τσιπόρος, υπορώνομαι με τέτοια πράγματα. Επίσης θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου, γιατί μέσα σε αυτή τη δεκαετία κατάφερα να εξελίξω και τη ζωγραφική μου. Πήρα μέρος σε πάμπολες εκθέσεις ζωγραφικής στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και τον καλερίστα μου τον Παντελή Τσάτσι, που μαζί κάναμε την πολύ μεγάλη έκθεση το 2013. Δεν θα ξεχάσω την έκθεση που πήρα μέρος στην Αμερική, στο Los Angeles, La Luz de Jesus, η οποία είναι η γκαλερί που ξεκίνησε την τάση του pop σουρεαλισμού. Αλλά πολλά πράγματα δεν ήρθαν έτσι χωρίς κόπο. Έχω ξοδέψει αμέτρητες ώρες στη δουλειά, σκληρές ώρες, επίπονη εργασία. Αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις με κέφι, με μεράκι. Και όσο επίπονο και κουραστικό να είναι με ατελείωτες ώρες και σκληρή δουλειά, αυτό που σου μένει στο τέλος είναι μια πραγματική ανάταση. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που κάνω καθημερινά αυτό που αγαπάω. Δηλαδή, τατουάζ. Το να προσφέρει σε κάποιον κάτι παραπάνω από αυτό που ζητούσε, είναι πραγματικά υπέροχο. Σε γεμίζει, σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις και να προσπαθείς ακόμα παραπάνω, ακόμα καλύτερα σχέδια, να βελτιώσεις την τεχνική σου, να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα ενδεχομένως. Ναι, είναι κάτι για το οποίο παθιάζομαι πραγματικά. Και σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και για την δύναμη που μου δίνετε για να συνεχίσω. Τώρα ως προς το χρόνο που φεύγει το 2019, μπορώ να πω ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά.
αλλά παράλληλα ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Ή εν πάση περιπτώσει μία από τις καλύτερες χρονιές. Δυστυχώς όμως, και δεν έχω μιλήσει on camera για αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι και τόσο πολύ, αλλά είναι μία χρονιά η οποία δυστυχώς με στιγμάτισε, όπως βλέπετε. Τον περασμένο Φεβρουάριο διαγνώστηκα με ένα μηνυγκίωμα στην δεξιά μου κόγχη του ματιού, το οποίο έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, και δυστυχώς έχασα την όρασή μου από το δεξί μου μάτι. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες που σου επιφυλάσσει πολλές φορές η ζωή, βγαίνεις πιο δυνατός, εγώ αυτό κατάλαβα. Και το πιο σημαντικό είναι το πώς βλέπεις τα πράγματα στη ζωή σου. Ναι, μεν οι δυσκολίες μπορεί να είναι πολλές, μπορεί να είναι καθημερινές, αλλά σημασία δεν έχει το τι βλέπουμε, αλλά πώς το βλέπουμε. Αν είσαι άτομο το οποίο βλέπει συνέχεια εμπόδια μπροστά του, συνέχεια αρνητικά μπροστά του, ακόμα και τα καλά που σου έρχονται δεν θα μπορέσεις να τα δεις. Και υπάρχουν άτομα που ακόμα και τις δυσκολίες βρίσκουν έναν τρόπο να τις μετατρέψουν σε χαρές. Θέλω όλοι μας στην καινούρια δεκαετία που μας έρχεται να προσπαθήσουμε να γίνουμε σαν αυτά τα άτομα. Να μπορούμε με έναν ωραίο μαγικό τρόπο να αλλάξουμε τα αρνητικά και να τα βλέπουμε με θετικό πρόσημο. Να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες και να τις προσπερνάμε με ευκολία. Να κοιτάμε μόνο μπροστά στην καινούρια χρονιά που μας έρχεται. Σας εύχομαι υγεία, καλοτυχία, πολλά τατουάζ φυσικά. Να είμαστε χαρούμενοι σε ό,τι κάνουμε. Να βλέπουμε τον κόσμο πάντα με θετικό πρόσημο, με θετική ματιά, έστω και μισή. Και να δίνουμε αγάπη ακόμα και σε αυτούς που δεν την αξίζουμε. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης από τον Νίκο Τατού. Καλή χρονιά να έχουμε.